Στο μεταξύ, χθες βολτάροντας, σε εισαγωγικά το βολτάροντας, στα social media, ένα θέμα μου τράβηξε την προσοχή και επικοινώνησα με τον άνθρωπο που έκανε το συγκεκριμένο tweet. Αναφέρομαι βέβαια στον νευροχειρουργό στο Γενικοκρατικό Νίκαιας από την ΟΕΝΓΕ, το Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου που είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, σας και στο πρώτες. Διάβαζα αυτό που γράφατε χθες για τις απλήρωτες εφημερίες και μάλιστα. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι γίνεται. Μετά μιλήσαμε στο τηλέφωνο, εξηγήσατε. Θέλω να το μεταφέρουμε στον κόσμο λίγο. Τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σας πω αμέσως. Το κράτος έχει κηρύξει στα βουλευτά στάση πληρωμών όσον αφορά τις δεδουλευμένες εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών με τους ακόλουθους τρόπους. Πρώτον, εφήβρε εκ του μη όντως ένα προστηματικό νομοτεχνικό θέμα που το ίδιο το κράτος δημιούργησε, το οποίο υποτίθεται εκ του μη όντως χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση, το οποίο προέκυψε απότομα, υποτίθεται δεν υπήρχε τόσα χρόνια, και γι' αυτό για πρώτη φορά από το 2016 που θυμάμαι εγώ, δεν πληρώνονται οι τακτικές εφημερίες που είναι εντός του πλαφών, αυτές που πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό δηλαδή, γιατί δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί το κονδύλι των εφημεριών του τρίτου τριμήνου του 2022 από το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πληρωθούμε τις εφημερίες που απλήρωνε. Γιατί υπάρχει αυτή η κολλησιεργία όμως, αφού δεν έχει απελευθερωθεί το κονδύλι. Έχουν κάνει στάση πληρωμών. Μάλιστα. Θα το αποδείξω αμέσως. Δεύτερον, η ίδια η κυβέρνηση, και το έχει διαφημίσει με πολύ επικοινωνιακό θόρυβο, μπορείτε να το βρείτε, στις 30 Οκτωβρίου 2021 είχε μέσω υπουργικής τροπολογίας στην Βουλή, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Συγκοινωνιών που ψηφίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, 3 Νοεμβρίου 2021, κάνει μια ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα υπήρχε έξτρα αφηβία ανά εφημερία για τους γιατρούς των ειδικοτήτων που υποτίθεται ότι είναι πρώτης γραμμής όσον αφορά την επιδημία, παθολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους κλπ. Και επίσης για τους γιατρούς οι οποίοι έφερναν εντολή να μετακινηθούν και να κάνουν εφημερίες σε άλλα νοσοκομεία, όχι στο δικό τους. Αυτή λοιπόν τη ρύθμιση την καταστρατήγησε πανηγυρικά η ίδια η κυβέρνηση. Όχι μόνο δεν έχει πληρώσει ούτε ένα έξτρα ευρώ για αυτές τις εφημερίες, το οποίο έξτρα το είχε νομοθετήσει η ίδια, αλλά άκουσον άκουσον σε ορισμένα νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και σε ορισμένα άλλα, δεν πληρώνει ούτε καν τις τακτικές εφημερίες χωρίς το έξτρα ποσό. Δηλαδή δεν πληρώνει το έξτρα ποσό, αλλά δεν πληρώνει ούτε το βασικό ποσό. Τρίτον, όσον αφορά τις πρόσθετες εφημερίες τώρα, δηλαδή αυτές που είναι πέραν του πλαφών, αυτές που δεν θέλουμε να τις κάνουμε αλλά μας υποχρεώνει το κράτος να τις κάνουμε λόγω έλλειψης προσωπικού, είναι απλήρωτες σε όλα τα νοσοκομεία από το περασμένο Δεκέμβριο, δηλαδή 7 μήνες καθυστέρηση, και σε ορισμένα νοσοκομεία από το περασμένο Ιούνιο, δηλαδή 12 μήνες καθυστέρηση, και δεν πρόκειται να πληρωθούν, και αν πληρωθούν θα πληρωθούν με μεγάλες περικοπές, διότι πάλι στα βουλοκτά, με άλλη ρύθμιση η οποία έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2022, το συνολικό πλαφόν των εφημεριών αυτών σε χρηματικό ποσό μειώθηκε από το 15% στο 9%, που σημαίνει ότι αν ποτέ πληρωθούν, θα πληρωθούν με οριζόντιες περικοπές. Δηλαδή, συμπερασματικά, έτσι, ουσιαστικά η κυβέρνηση λέει μέσα στα μούτρα μας ότι για εσάς τους νοσοκομειακούς γιατρούς, παρένθεση, τους οποίους ο Πρωθυπουργός πρόπερση τους έλεγε οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες. Και παρένθεση, να βάλω κι εγώ μια παρένθεση, και ενώ έχουμε 9.288 νέες μολύνσεις τώρα, έχουμε αναζωπήρωση του κορονοϊού. Ναι, θα πω δύο λόγια μετά για αυτό, αν με επιτρέψετε, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, και τους οποίους η σύζυγος του Πρωθυπουργού χειροκροτούσε από τον μπαλκόνι. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για να τους πληρώσει τα δεδουλευμένα. Και από την άλλη βλέπουμε ότι για ημέτερους τάχα επιχειρηματίες, για κρατικοδίαιτους εργολάβους και προμηθευτές δημοσίου, και για διάφορους κυφήνες κομματοδιορισμένους golden boys, αρχίδι επιτές οργανισμών δημοσίου, υπάρχουν κλεφτόδετρα. Εκεί δεν σταματάνε τα κλεφτόδετρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όσον αφορά για το άλλο που είπατε. Και έχουμε ακριβώς 40 δευτερόλεπτα, το συμπυκνώσουμε. Έχουμε μία ανησυχητική αύξηση των νέων εισαγωγών προς νοσηλεία ασθενών της επιδημίας. Πάλι ό,τι μαγικό με αφετηρία τις τουριστικές περιοχές της χώρας. Τα νοσοκομεία Χανίων, Ρόδου, Ρεθύμνου
αναφέρουν μεγάλη αύξηση των νέων εισαγωγών προς νοσηλεία. Αυτά. Τελεία, τέλος. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.